Που οι περισσότεροι εξ αυτών επιτέθηκαν φραστικά κατά των παικτών και τη διοίκηση, από του οποίου ζήτησαν να αναλάβουν τι ευθύνε. Μάλιστα, η διοίκηση τη ΠΑΕ, με σημερινή ανακοίνωσή τη, τονίζει ότι κατανοεί απολύτω τι αντιδράσει των φιλάθρων και του συγχαίρει για την δυναμική παρουσία του στην ΑΟΣΑ. Ωστόσο, ζητά από όλου υπομονή και κατανόηση, γιατί η ομάδα πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Την κατανόηση των φιλάθρων ζητούν και οι ποδοσφαιριστέ. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε μετά το τέλο του χθεσινού παιχνιδιού ο Ζόραν Ρίζιντ. Άλλο την Κυριακή, η διοίκηση της ΠΑΕ αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη όλων εκείνων που έφυγαν προώρα από κοντά μας. Έτσι, την ερχόμενη Κυριακή, μετά την θεία λειτουργία στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου, στην Νεάπολη, σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λάρισης και Τρινάβου, κ. Ιγνάτιος, θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση για τους αδικοχαμένους ποδοσφαιριστές και φιλάθλους της ΑΕΛ, καθώς και για τους μέχρι σήμερα αποβιώσαντες πρόεδρους.